Αυτή η καινούργια πρόταση που έχω άκουσα και από τον κύριο Δραγασάκη, τη διάβασα και από τον κύριο Μιλιό, νομίζω να γράφει για αυτήν, για απόσυρση ή ενταφιασμό του μέρους του χρέους, μεγάλου μέρους του χρέους. Εγώ συμφωνώ στο ότι η κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα το 2009 και το 2010, μέσα σε μια παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, ήταν και αποτέλεσμα των πολιτικών των οποίων ασκήθηκαν και τα προηγούμενα 20 χρόνια. Mm-hmm. Άρα κανείς δεν είναι, αθώος. Πώς να το πούμε, αθώος σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Άμυρος των ευθυνών που λέγαμε. Η συνταγή η οποία όμως, το μνημόνιο δηλαδή, το οποίο αν θέλετε το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε ήταν χειρότερο από την αρρώστια. Και αυτό φαίνεται. Γιατί διαφορετικά είναι σαν να συζητάμε ότι αυτή η χώρα έπρεπε και τα προηγούμενα χρόνια να έχει επίπεδα ανεργίας, άντε να κατεβάσω τα σημερινά στο 20%, να έχει πολύ λιγότερα σε αυτοαπασχολούμενους και να έχει πολύ περισσότερο φόρους και τα λοιπά. Ναι, αλλά τα ελλείμματα, δεν λέτε το χρέος, λέτε την ανεργία αυτό. Μόνο, κύριε Δεν μπορεί Βιτσά. Να φέρνει ο οποιοσδήποτε ή άλλες άλλη πολιτική δύναμη. Όχι, ένα λεπτό, για να δούμε κάπου να συμφωνήσουμε. Να φέρνει την κριτική που έκανε η αριστερά διαχρονικά στον τρόπο που αναπτυσσόταν η Ελλάδα, δηλαδή με φούσκες και με διαπλοκές, με φοροδιαφυγή κτλ., να τα φέρει σαν επιχείρημα για να βρει εθνική συνεννόηση τώρα. Έχει ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πολιτική. Άρα αυτό είναι το βασικό θέμα. Ούτε είναι δυνατόν τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση δια του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης φτιάχνει αυτό που εφιώς έχει υποθεί απολυσιολόγιο, αυτό να το ονομάζουμε αξιολόγηση. Ούτε είναι δυνατόν εν μία ανοιχτή, ενώ θα μπορούσε να ρωτήσει η Νέα Δημοκρατία τον υπεύθυνο τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει. Ή, αν θέλετε, και τον καινούριο υπεύθυνο οργανωτικού, οι οποίοι υπήρξαν δήμαρχοι, ξέρουν τι γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρουν τι έγινε με τον νόμο Παυλόπουλου, ξέρουν τι έγινε όλο εκείνο το χρονικό διάστημα, και να μην φτάνουμε σε καταστάσεις. Σε τι γλώσσα θα μαζεύουν τα σκουπίδια οι εργαζόμενοι στους Δήμους και αν οι συμβάσεις που βάλανε, με τις οποίες προσλήφθηκαν. Περιμένουμε να δούμε το διαφορετικό τρόπο της κυρίας Δούρου να μαζέψει τα σκουπίδια. Πάω λοιπόν. Καλά, και θα τα μαζέψει όχι, η κυρία Δούρου. Όχι, με διαφορετικό τρόπο. Και με διαφορετικό δούμε, τρόπο λοιπόν. Θα το κάνει. Όλα θα τα δούμε. Και γνωρίζετε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Με διαφορετικοί τρόποι. Ξεκινάνε από την ανακύκλωση στην πηγή, πηγαίνουν και δεν πηγαίνουν πάντως σε χαριστικές συμβάσεις. Τώρα έρχομαι στο ερώτημα. Για το χρέος. Έχω φέρει και το ζήμα. Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία αν συζητάμε επί των τεχνικών ή αν συζητάμε επί του στόχου. Ναι. Ο Γιάννης Δραγασάκης εχθές, μιλώντας, δίνοντας μια συνέντευξη, λέει για το στόχο ότι στρατηγικός στόχος είναι τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα, η διαγραφή μεγάλου μέρους, εγώ θα έλεγα μεγαλύτερου μέρους του χρέους, η εισαγωγή ρήτρα ανάπτυξη και η διαδικασία χρηματοδότηση. Λέω λοιπόν, οι τεχνικές πάνω στις οποίες αυτό θα γίνει, είναι ένα ζήτημα συζήτηση. Εγώ, αν θέλετε, προτιμάω την πιο καθαρή. Αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται μία συζήτηση και εκεί πηγαίνετε και λίγο την κουβέντα με τα σπρέτς, γιατί έχει να κάνει με το σύνολο της Ευρώπης, και όχι μόνο με την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Ότι η Ευρώπη δεν έχει επιτύχει με βάση αυτά τα προγράμματα ανάπτυξη ή αντίστοιχη ανάπτυξη. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιθανά και μπροστά σε μια νέα ύφεση και ανοίγει μια συζήτηση στην Ευρώπη. Σε αυτό το λέει και η κυβέρνηση. Σε αυτή τη συζήτηση που ανοίγει στην Ευρώπη, έρχεται ο κύριος Χαρδούβελης. Εκτός αν ο κύριος Χαρδούβελης, σαν υπουργός οικονομικών, είναι ανεύθυνος, δεν είναι. Δηλαδή, εκφράζει την κυβερνητική πολιτική και λέει. Αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσει να εφαρμόζεται και όχι μάλιστα για την Ελλάδα, μάλιστα. Αλλά ακόμα και για την Γαλλία. Και έχει μείνει ο κύριος Σαμαράς πίσω από την κυρία Μέρκελ να επιμένουν για ίδια συμφέροντα πολιτικής της κυρίας Μέρκελ και του κόμματός της σε μία άρα πολιτική έχετε, κύριε Βίτσα, τη στιγμή που αλλάζουν τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε προσφορήσει στη λογική της επιμήκυνσης για να το καταλάβουμε. Όχι, όχι. Τι θα πει η στρατηγική είναι αυτή και το μέσο είναι αυτό. Ακόμα και σε επίπεδο τεχνικής. Και σε επίπεδο πολιτικής,
Ξέρετε ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πάρει τα ομόλογα, να τα βάλει σε μια γωνία, να τα παγώσει για 100 χρόνια και να δούμε σε 100 χρόνια τι θα γίνει. Τι διαφορά και τελείως διαφορετικό πράγμα. Γιατί επιμηκύνω, δηλαδή έχω τους στόκους ακόμα και τους χαμηλότερους και στην ουσία μεταθέτω το χρέος. Μεταθέτω το χρέος και το μεγαλώνω. Μην ξεχνάτε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή 4 χώρες στην Ευρώπη, ανάμεσα τους και πρώτη και κύρια η Ελλάδα, είναι υπό αυτό που θα λέγαμε βαριά επιτήρηση, ακόμα και όταν θα βγούνε από το... Ναι, ναι, ναι. Τελειώσει η αυτό επιμήκυση το... Η επιμήκυση είναι διαγραφή. Λέω, όχι, η επιμήκυση δεν είναι διαγραφή. Η επιμήκυση είναι διαγραφή. Πολιτική... Επομένως δεν διαπραγματεύεσαι για διαγραφή, διαπραγματεύεσαι για την επιμήκυση. Πολιτική επιτήρηση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ο στόχος είναι διαγραφή είναι του, του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Στόχος και αυτό θα είναι ο στόχος, όχι αυτό μπορεί να γίνει και τώρα. Διαγραφή, διακράτηση και πάγωμα ομολόγων, όπως είπατε προηγουμένως. Μισό λεπτό, διαγραφή ή πάγωμα και διακράτηση των ομολόγων για 100 χρόνια. Διότι είπατε δύο διαφορετικά πράγματα αυτή τη στιγμή. Δύο διαφορετικά πράγματα. Εσείς το βάλατε. Από πού το είδατε δύο διαφορετικά πράγματα. Προηγουμένως να παγώσουν τα ομολόγια για 100 του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Παγώνω για 100 χρόνια στην Ευρώπη. Δηλαδή μεταβιβάζω στις επόμενες γενιές αυτά που λέτε εσείς δεν καταλαβαίνετε. Ωραία, να προσπαθήσω τότε να σας πείσω. Ότι προσπαθείτε να βάλετε στον Ελλήνη. Μήπως ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη φορά. Σας λέω λοιπόν το εξής πολύ απλό πράγμα. Εάν μας πείσετε, ότι στην Ευρώπη, εγώ σας αναφέρω. Σας αναφέρω λοιπόν δύο. Τον Πιέρ Παρί και τον Σάλτς Βιλπό. Δύο έγκριτους οικονομολόγους οι οποίοι έχουν κάνει αυτή την πρόταση. Γιατί. Ποιο είναι το κεντρικό ζήτημα, είναι σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και σε επίπεδο Ελλάδας βιώσιμο αυτό το χρέος. Και η απάντηση για όλους είναι όχι. Μόνο ο κύριος Σαμαράς θέλει να πάρει το φοβερό πιστοποιητικό βιωσιμότητα. Θέλω να είμαστε σαφείς. Λέω λοιπόν. Ακούω τις δύο κυρίες, καταλαβαίνω. Τη βλέπω την πολιτική τους μάλλον, όχι καταλαβαίνω. Τη βλέπω την πολιτική τους, ξέρω καλά τι έχουν κάνει και που οδηγεί. Θέλω να μάθω και τη δική σας όμως. Και επειδή δεν πρόκειται να ψηφίσω τους Γάλλους οικονομολόγους, θέλω να ξέρω, εάν εσείς θα πάτε να συνομιλήσετε με τους εταίρους για διαγραφή του χρέους και αυτό σημαίνει αυτό θέλω να πετύχω, ή θα πάτε με την πρόταση αυτή που είναι η επιμήκυση. Όπως και να την ονομάσουμε, είναι η επιμήκυση. Το βάζω στην άκρη και θα δω ότι θα γίνει σε 100 χρόνια. Σας απαντώ. Που και αυτό είναι, έχει ένα κομμάτι τη διαγραφή, αλλά είναι η επιμήκυση. Με τέλεια ευθύτητα. Το τραπέζι των πολιτικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς αυτό που θα βάλουμε. Είναι η καταστροφή λόγω του προγράμματος και η ανάγκη διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και ρήτρας ανάπτυξης, όπως έγινε με τη Γερμανία το 1953 και τα λοιπά. Σε αυτή τη λογική θα υπάρξει διαπραγμάτευση και τεχνικές. Εγώ μπορώ να σας πω και άλλες τεχνικές. Η επιμήκυση με τόκους, έστω και χαμηλούς, δεν είναι άλλη τεχνική. Είναι η μεταφορά του σημερινού χρέους και της επιτήρησης στις επόμενες γενιές. Πάντως μονομερείς ενέργειες δεν θα κάνετε. Εμείς είχαμε γιατί πει βλέπω ότι, επιστρέφεται στο ρεαλισμό. Η μονομερείς ενέργεια που θα κάνουμε και η οποία φαίνεται όλο και πιο αναγκαία είναι ότι θα ακυρώσουμε το μνημόνιο και τους μνημονιακούς νόμους. Με τον κύριο Άσμουσεν μπορούμε να μάθουμε. Συνομιλείτε. Μπορείτε να μα πείτε πώς συνομιλούν τα στελέχη σας με τον κύριο Άσμουσεν. Για τέλειο. Σε αυτό το επίπεδο γίνονται οι συζητήσεις σας. Οι μνημονιακοί νόμοι και το μνημονιακό καθεστώς, το μνημόνιο δεν τελειώνει. Δεύτερο, αυτό που πειράζει είναι ότι εμείς και σε άτυπες συναντήσεις, σαν και αυτή με τον κύριο Άσμουσεν και με οικονομολόγους. Να μαθαίνουμε τι λέτε και στις άτυπες. Δεν μάθατε που λέτε. Εγώ θέλω να γινόμαστε συγκεκριμένοι. Εμείς, μισό λεπτάκι για να μην μένει, γιατί ξέρετε τι είναι. Θέλουμε να μάθουμε τι συζήτησαν, τι πρότειναν, τι μετέφεραν. Ή αυτές οι συζητήσεις για να πίνουν καφέ, γιατί έχουμε καλό καφέ ή εμείς ή αυτοί. Είναι άτυπες, δεν είναι. Τι πάει να πει είναι. Λοιπόν, η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει συζητήσεις και πρέπει να κοινοποιούνται στον ελληνικό λαό. Τι λέτε σε αυτές τις συζητήσεις. Είπαμε στον κύριο Άσμουσεν ποιο είναι το δικό μας το πρόγραμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για να το μάθει και ο ελληνικός λαός, γιατί το ψάχνουμε. Τώρα αν δεν ακούσατε, κάνατε μια προσπάθεια στη ΔΕΘ να μην ακούσετε το δικό μας το πρόγραμμα. Παρακαλώ, δεν το καταφέραμε. Τι κάνουμε τώρα. Είπαμε λοιπόν το άμεσο πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και τη θέση μας για το χρέος. Ο κύριος Άρμουσεν πρώτον μας άκουσε. Δεύτερον, είπε τις δικές του γενικότερες λογικές.
οι οποίες δεν είναι ντε και καλά οι ίδιες για όλους, θα ήταν και άτυπη η συνάντηση. Και πάνω σε αυτό η αλληλενημέρωση βοηθάει. Και επειδή έχουμε σπάσει την προσπάθεια του αποκλεισμού που έκαναν οι κυβερνητικές δυνάμεις και της Νέας Δημοκρατίας και συζητάμε με αυτοδυναμία αντίστοιχα με τους εταίρους, αυτό πειράζει την κυβέρνηση. Καλημέρα κύριε Βίτσα, κύριε Αδρέτα, κύριε Πατριωνάκου, καλημέρα σε όλους.